Κούπο, ποια είναι η σχέση σας? Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, όπως και όλη την οικογένειά του. Όταν εγώ πρώτο ήρθα στην Αθήνα και ζούσα σε πόλια, βρισκόμαστε στην ίδια γειτονιά, στο ίδιο σχολείο. Ας πούμε ότι έχω ένα παράπονο από τον Γιάννη. Θα ήθελα πολύ να κάνει πιο αισθητή την παρουσία του και δεν εννοώ ούτε μπασκετικά, ούτε με τη φήμη του, ούτε με τα χρήματά του, παρά μόνο με τη φωνή του, να παίρνει θέση σε διάφορα ζητήματα, να παρεμβαίνει σε πολλά πράγματα που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο. Γιατί το brand αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι παραπάνω από οποιοδήποτε άλλο εδώ στην Ελλάδα, είτε λέγεται πρωθυπουργός, είτε λέγεται θεσμικός παράγοντας, είτε και της ίδιας μας της χώρας. Άρα μπορεί να αφήσει τεράστια παρακαταθήκη και να αφήσει εποχή γενικότερα, όχι μόνο σαν μπασκετμπολίστας, αλλά και σαν άνθρωπος, γιατί πραγματικά έχει μια υπέροχη ψυχή και είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τύπος. Αναμένεται να επανέλθουν οι σειρές όπου έπαιζε ο Πέτρος Φιλιππίδης στην τηλεόραση, μεταξύ άλλων το 50-50. Ήταν μια σειρά που την έβλεπες? Για να είμαι ειλικρινής, δεν το έβλεπα ποτέ. Θεωρώ ότι η καλλιτεχνική διαδρομή του συγκεκριμένου ανθρώπου θα πρέπει να διαχωρίζεται από τις πράξεις του εκτός του επαγγέλματός του. Από εκεί και πέρα, ο κόσμος θα κρίνει και θα αξιολογήσει. Πέρα από το Φιλιππίδη, υπήρχαν και άλλοι ηθοποιοί και άλλοι συντελεστές στη συγκεκριμένη σειρά. Άρα θα είναι κρίμα να απομονωθούν και να ουσιαστικά να τιμωρηθούν και αυτοί με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει και το παράδειγμα του Σφακιανάκη. Και ο Σφακιανάκης είναι ένας άνθρωπος ακραίων αντιλήψεων και τοποθετήσεων, αλλά δεν σημαίνει ότι όσοι ακούν τα τραγούδια του συμφωνούν με αυτά που έχει κάνει εκτός του επαγγέλματός του. Νομίζω ότι η ίδια περίπτωση είναι και ο Φιλιππίδης. Σου λείπει που λείπει από το καλλιτεχνικό χώρο? Όχι, καθόλου δεν μου λείπει. Του άρεσε να μιλάει πολύ. Και συνήθως όταν άνοιγε το στόμα του, έλεγε. Υπάρχουν τα CD του, οι δίσκοι του, υπάρχει το YouTube. Όποιο θέλει να ακούσει τα τραγούδια του, μπορεί να τον ακούσει. Εντάξει, μεγάλο άνθρωπο είναι κιόλα. Πόσο χρόνο είναι? Δεν είναι 60 βάλε. Όσοι είναι πάνω από 60 πρέπει να αποσύρονται. Όχι, μωρέ, απλά δεν είναι και παράλογο ένα άνθρωπο στα 65 του να απέχει ένα χρόνο από τη μουσική. Εντάξει, μπορεί να πάει να δει τα εγγόνια του. Πάει να φυτέψει καμιά ντομάτα, κανένα ραπανάκι, κακό είναι. Εντάξει, ο Κρίς, να ξέρει, είναι ένα παρεξηγημένο παιδί. Ενώ για εσά είναι ένα ωραίο τύπο, πολύ έξυπνο, που επίση δεν συμφωνώ με τα τραγούδια του, αλλά δεν αναιρεί ότι είναι ένα παλικάρι στα δικά μου μάτια πολύ αξιόλογο και θεωρώ ότι με το πέρασμα των χρόνων θα αναθεωρήσει και λίγο μουσικά. Του τα έχω πει, δεν μου αρέσουν, αλλά θα το φτιάξει. Να απευθύνεται και λίγο σε εμάς, όχι μόνο στους πιτσιρικάδες. Λοιπόν.